Ευχαριστώ πολύ. Ήταν όντως μια πολύ δύσκολη χρονιά με τραυματισμό και κάποιες τέλος πάντων νέες εμπειρίες που δεν τις είχαμε ξαναζήσει πριν. Μάθαμε πολλά. Όπως είπα και μετά τον αγώνα στο Βερολίνο, σκεφτήκαμε μέχρι και να σταματήσουμε την περσινή χρονιά ώστε να γυρίσουμε υγιείς και πιο φρέσκοι του χρόνου. Και προφανώς χαίρομαι πολύ που συνεχίσαμε και βγήκε αυτό που βγήκε. Και έχουμε και ακόμα περισσότερους αγώνες. Έχουμε Diamond League, τον τελικό του Diamond League και το διπλωτικό κύπελλο και περιμένουμε και ακόμα παραπάνω. Το άγχος βοηθάει. Το άγχος βοηθάει. Ήταν σίγουρα λίγο διαφορετικό άγχος αυτή τη φορά, έχοντας την υπεράσπιση του τίτλου μέσα σε αυτό. Και σίγουρα δεν είχα και την ίδια αυτοπεποίθηση που είχα ίσως σε προηγούμενα πρωταθλήματα, αλλά ξέραμε ότι είχαμε κάνει καλή προπόνηση. Βγήκαμε σίγουροι, πιστεύαμε και στο κάτι παραπάνω. Δεν βγήκε ακριβώς όπως θέλαμε ο αγώνας, αλλά βγήκε ό,τι χρειάστηκε. Γνωρίζαμε ότι στο επικοντό είμαστε κυρίαρχοι. Φροντίσατε όμως με την εικόνα να το αποδείξετε για ακόμη μια φορά μέσα από έναν εκπληκτικό τελικό. Πώς ήταν έτσι ο ελληνικός ανταγωνισμός? Το συζητούμε στο αεροπλάνο, δεν ξέρουμε αν έχει ξανασυμβεί χρυσό και σημαίνιο στην ζωή του ελληνικού αθλητισμού. Όλα αυτά ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία εδώ. Το να είναι όλη η ομάδα εκεί, να πανηγυρίζουμε όλοι μαζί, να χαίρεται μια για την άλλη. Ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο που νομίζω δεν θα έχουν και πολλοί Έλληνες αθλητές την ευκαιρία να το ζήσουν ποτέ. Και εσείς και όλη η αποστολή χάρισε λίγα χαμόγελα στους Έλληνες αυτές τις δύσκολες στιγμές που πέρασε με το μάτι της πυρκαγιές. Ναι. Το είπαμε και αυτό. Είπα πολλές φορές ότι αυτό που κάνουμε εμείς δεν μπορεί να φέρει πίσω τους ανθρώπους, δεν μπορεί να φέρει σπίτια και αυτοκίνητα πίσω. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας και εκεί ότι κάνοντας αυτό που κάνουμε και κάνοντας το καλά ή όσο καλά μπορεί ο καθένας, ίσως να μπορέσουμε να φέρουμε κάποια χαρά στους ανθρώπους και στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά ήταν μια εθνική τραγωδία των τσέξεων και αδειάξεων. Δεν ξέρω καθένας που πλέον είναι προφορικά. Προφανώς ο αθλητισμός παίρνει κάποιες χαρές, αλλά Νικόλη, τελικά άλλαξε χρώμα. Άλλαξε επιτέλους από το χάλκινο, τα δύο χάλκινα που έχω πάρει στο παγκόσμιο και στο ευρωπαϊκό. Πήγαμε στο σημαίνιο. Μοναδική εμπειρία με πάρα πολύ δύσκολες απειλίες να την αντιμετωπίσω μέσα αυτές και η Κατερίνα. Ήταν όλες. Δεν ξέραμε πώς θα είναι τώρα πρώτο, δεύτερο, τρίτο, είναι τελικός. Δεν έχω ξαναπεί ότι υπάρχουν και οι εκπλήξεις, όπως και είδαμε και έκπληξη. Να μην μπαίνει μία από τα φαβορί που ξέρει η Κατερίνα ότι ήταν δύσκολη αντίπαλος και για την ίδια. Τα καταφέραμε, εγώ το απόλαυσα, δόξα στον Θεό, πήγε πάρα πολύ καλά, δεν είχα καθόλου άγχος. Απόλαυσα την κάθε στιγμή του αγώνα. Χάρηκα που μείνα εγώ και η Κατερίνα και είχα να συναγωνιστώ με την Κατερίνα. Πήγαμε πάρα πολύ καλά, δόξα στον Θεό, ελπίζουμε να σας φέρουμε χαμόγελα, αισιοδοξία, στοιχεία. Ελπίζουμε να σύντομα να ξαναγίνει το 1-2. Δόξα στον Θεό, όλα καλά. Και απέδειξες ως μαμά ότι μία μητέρα τελικά μπορεί να καταφέρει πολλά. Έχω ξαναπεί, οι μαμάδες τελικά μπορούν να τα κάνουν όλα. Το μετάλλιο καθιερώνεις? Εντάξει, εννοείται στη Λένια, γιατί εκείνη μου έχει δώσει πάρα πολύ δύναμη, έχει αναζωογονήσει, το έχω ξαναπεί. Σε όλο τον κόσμο φυσικά που με στήριξε και ήταν δίπλα μου και στις άσχημες στιγμές αλλά και στις όμορφες στιγμές. Και σε όλο αυτόν τον κόσμο που πέρασε όλη αυτή την τραγωδία και έχασε κόσμο δικό του, χάθηκαν οικογένειες δυστυχώς. Όπως είπε και η Κατερίνα, δεν μπορούμε να φέρουμε τον κόσμο πίσω. Ελπίζουμε λίγο όμως ότι ζούσαμε μια χαρά για αυτόν τον ανθρώπο. Πλέον Diamond League. Πλέον Diamond League, το διπυρωτικό μαζί με την Κατερίνα εκπροσωπούμε την Ευρώπη. Και να είμαστε υγιείς.